Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Γιγάννη, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ? Καλά όλα. Όταν έχει και τέτοιο μάτς ημέρα. Εντάξει. Και θα έχει καλές καιρικές συνθήκες τελικά. Ναι, ευτυχώς. Η κακοκαιρία, πως δεν είπαμε αυτή, η Κασάνδρα, κάπως έτσι. Α, τα έχω χάσει. Α, ο Νέρχος συμφωνεί, Κασάνδρα. Άρα, ναι, άρχε, ευτυχώς. Γιατί ξεχνάω. Λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, θα τριπλάρουν και την Κασάνδρα, η Ιόνη, και θα δούμε ωραία μπαλίτσα. Νικό, εγώ διαβάζω χθες δηλώσεις Κότσιρα. Λέει ο Κότσιρας, ορόσημο τον τέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ίνγκασον, μάτς χρονιάς. Έχουμε αντιληφθεί την κατάσταση. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από τη λέξη πρέπει για τον Παναθηναϊκό. Πού να ήξεραν όταν έκανε τις δηλώσεις ότι θα είχαν και ΑΕΚ. Σωστό. Καταλαβαίνεις ότι. Κοίτα, κάνει restart με νίκη στο τέρμπι ο Παναθηναϊκός και αρχίζει με την αρχή το πρωτάθλημα. Έτσι, από όλες τις απόψεις. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έχουν συνειδητοποιήσει όντως οι παίκτες, δεν χρειάζεται να σου πει τίποτα ο Αλόνσο, εδώ που έφτασε οριακά η κατάσταση στη βαθμολογία, οι παίκτες έχουν συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα του αγώνα και απεικονίζεται στις δηλώσεις τους. Είναι καλό αυτό, γιατί τα ντέρμπι τα παίρνουν συνήθως εκείνοι που τα θέλουν, πολύ περισσότερο. Mm. Γίνονται μάχες, είναι θέμα τύχης, θέμα διετησίας, θέμα ημέρας, θέμα ικανότητας. Αλλά ο Παναθηναϊκός φέτος το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει καθημερινή προσωπικότητα και ποντάρει εκεί για την νίκη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για τον Παναθηναϊκό. Επίσης έχει στα σύν του τον κόσμο του, έχει αρκετή κινητικότητα, να πω και κάτι εδώ για τα εισιτήρια. Ναι, υπάρχουν και ερωτήματα σχετικά για το πώς έχουν δοθεί. Ναι, νομίζω αυτή τη στιγμή είναι κοντά στις, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στις 35-40.000, αλλά ίσως και παραπάνω λίγο, αλλά αυτό που έχει σημασία, ήθελα να πω στον κόσμο είναι το εξής, επειδή με ρωτούσαν και εμένα χθες πολύ. Όταν πάρει κάποιος εισιτήριο για τον ντέρμπι, παίρνει και μια πρόσκληση για την Τζέλσι. Okay? Μετά τη διευκρίνηση πάει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Απλά η εξαργύρωση της πρόσκλησης για την Τζέλσι γίνεται σε μια συγκεκριμένη μέρα, την Τρίτη, όχι άλλη μέρα. Το λέω, μην κάποιος κάνει την κίνηση και πάει μετά και πει «Α, άργησα, δεν κατάλαβα». Έγινε παρεξήγηση. Δηλαδή πρέπει μόνο ότι είναι μια συγκεκριμένη μέρα που μπορεί να γίνει εξαργύρωση αυτής της πρόσκλησης για να πάρει την πρόσκληση για το μεγάλο μάτς με την Τζέλσι. Την Τρίτη για 24 ώρες. Ναι, για 24 ώρες. Σωστά. Και άσχετο όμως αν είναι η έδρα του κόσμου, το momentum έτσι που ήρθε η βαθμολογία, εγώ νομίζω ότι όντως έχουν συνέστηση πράσινη. Διακυβεύεται σε αυτό το παιχνίδι, τα έφερε έτσι η μοίρα του ποδοσφαίρου και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός ώστε να παίζει πολλά σήμερα και νομίζω ότι η στασία του είναι ότι έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός και μπορεί να ανοίξει τα πανιά του για να έχει οργανισμό στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που έχει τις προσωπικότητες, τους παίκτες και την ικανότητα ο Παναθηναϊκός όπως το έδειξε με τον Άγιαξ και τη Λάνς στα μεγάλα μάτς και με τον ΠΑΟΚ θα έλεγα, μόνο με την ΑΕΚ δεν πήγε καλά για ένα ημίχρονο και αυτό έκανε τη διαφορά να παίξει στα ίσα οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα και να της πάρει τους βαθμούς. Αυτό που περιμένει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον ντέρμπι είναι εκτός από τον ΤΕΤΕ να μπουν και άλλοι παίκτες με προσωπικότητα στην εξίσωση ώστε απλά να παίξει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή περιμένει από πολλά παιδιά τα οποία έχουν δείξει ότι γνωρίζουν πολύ ποδόσφαιρο και είναι και πολύ καλοί παίχτες, βλέπει ο Ανίδη, να μπουν σε αυτή την εξίσωση για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει τον Ολυμπιακό με περισσότερα όπλα. Και εγώ Νίκο θα βάζα πολύ και το γρήγορο γκολ, που και okay, πάντα βοηθάει, ποιος δεν το θέλει το γρήγορο γκολ, αλλά νομίζω ακόμα περισσότερο για να πάρει ακόμα περισσότερο και τον κόσμο στον πλευρά του. Άρα πάμε για το πρώτο γκολ, όχι απλά το γρήγορο, για το πρώτο γκολ, γιατί είναι σημαντικό για την ψυχολογία, επειδή πάντα η ομάδα που βρίσκεται πίσω νιώθει πίεση και όταν έχεις το γκολ, όπως με τη Λάνς μπήκε το γκολ και μετά άλλαξε όλο το έργο, είναι ένα μάτς που σίγουρα θα μετρήσει πάρα πολύ στο σκοράρι πρώτο, δεν το συζητάω. Γενικότερα όμως, δεν ξέρω, εγώ έχω έτσι μια προσέγγιση στο παιχνίδι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει δύο πράγματα σήμερα. Το πρώτο να εκμεταλλευτεί πάρα πολύ τις δικές σου δυνατότητες, κάτι που δεν το κάνει στο έπακρο. Και το δεύτερο είναι να εκμεταλλευτεί και την απουσία του Ολυμπιακού με τον Τζικίνιο, που είναι ένας πολύ κομβικός παίκτης στα δικά μου μάτια, στη μεσαία γραμμή. Ο Ολυμπιακός είδαμε ότι πιέζει ψηλά. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που γενικά μετά και την κατάρρευση του Ευρωπαϊκού Τροπέου παίζει με αυτοπεποίθηση
και μπορεί να σου κάνει ένα πάσα στιγμή τη ζημιά. Ωστόσο πιστεύω ότι παρά το 3-0 με την Πράγκα, βλέποντας εγώ το παιχνίδι όπως το είδα, το προσέγγισα, θορύβησε με αυτό το 3-0 περισσότερο τους αντιπάλους σου, χωρίς όμως η απόσταση με την Πράγκα να είναι τόσο μεγάλη πραγματικότητα. Δηλαδή θεωρώ ότι το πήγε και λίγο το μάτς. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα, βλέποντας τον Ολυμπιακό αυτόν στο πρωτάθλημα, με ό,τι καλά έχει ο Ολυμπιακός, έτσι από τον πιτσιρικά που έχει βγάλει το νεαρό που μπράβο του, μακάρι να συνεχίσει το παλικάρι, έτσι. Το Μουζακίτη. Το Μουζακίτη, και είναι ωραίο να βλέπουμε νέα παιδιά στο ποδόσφαιρο. Μέχρι την ποιότητα που διαθέτει με το Ιστραλικάμπι που είναι ένας πολύ καυτός φορ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός που έχω δει έχει τους παίκτες και γενικά αυτή την άβρα στα μεγάλα μάτια να τον κερδίσει σήμερα τον Ολυμπιακό. Και νομίζω, πιστεύω ότι θα το παρέψει πολύ για να το πετύχει αυτό στο ΆΚΑ, γιατί ξέρω ότι παίζει πάρα πολλά σήμερα ο Παναθηναϊκός. Επηρεάζει η απουσία του Τσικίνιο τα πλάνα του Αλόνσο? Δεν το συζητάω. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει Τσικίνιο. Δεν έχει άλλο Τσικίνιο. Ναι, ενώ τα αναδημορφωνεί. Όχι, δεν νομίζω. Okay. Ο Αλόνσο έχει κάνει βιντεοθεραπεία στους παίκτες. Δεν είχε πολύ χρόνο να προετοιμάσει την ομάδα. Σε αυτά τα ντέρμπι, κατά τη γνώμη μου, εκτός του να είσαι γενικά σε καλή φυσική κατάσταση, περισσότερο μιλώντας τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ με παίχτες, αυτό που κατάλαβα είναι ότι κοιτάνε το καθρέφτη τους και προετοιμάζονται και απλά ακούνε τις γενικές οδηγίες για να συγκεντρωθούν. Αυτό που νομίζω ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο είναι ποιος θέλει περισσότερο το παιχνίδι, και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα το θέλει πολύ. Ωραία. Για πάμε λίγο και σε επίπεδο δεκάδας τώρα. Πάμε και δεκάδα, έτσι. Κοίτα, το παιχνίδι στην Μπάνια Λούκα φωτογράφησε για κάποιον που βλέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις αλλαγές που θα κάνει ο coach. Σίγουρα θα έχει αλλαγές στο ντέρμπι σε σχέση με τον αγώνα τον ευρωπαϊκό. Ο Μπλαντένοβιτς έχει κάποιες σταθερές στην ενδεκάδα και θα πατήσει εκεί για τη νίκη στο ντέρμπι ο Αλόνσο. Ο Μπλαντένοβιτς δεν βγαίνει κατά τα δοκάρια. Αριστερά ο Μπλαντένοβιτς, δεξιά νομίζω θα ξεκινήσει ο Μπάλντοκ. Θα βάλω το πρώτο μου ερωτηματικό εδώ με ένα προβάδισμα στον Μπάλντοκ. Την περασμένη εβδομάδα δεν βρήκαμε την δεκάδα, να δούμε σήμερα. Λοιπόν, και με τον Τζούρισιτ. Δεξιά Μπάλντοκ με Κότσιρα να διεκδικεί θέση εκεί. Αριστερά Μπλαντένοβιτς, Γετβάη και Ίγκανσον στο κέντρο της άμυνας. Σαράο αμυντικός μέσος. Με Τσέριν, λέω εγώ. Εδώ είναι το δεύτερο ερώτημά μου. Τσέριν Μαξίμοβιτς, νομίζω προβάδισμα ο Τσέριν. Μπακασέτα Σουναή, επίσης πολύ σημαντικό ερώτημα. Τώρα πρόσεχε. Έχει τον Σουναή που τον πήρε για αυτά τα μάτς, που ο καλός Σουναή είναι φταράς. Έχει και τον Μπακασέτα που έχει σκοράρει έξω και πώς θα βγάλει παίκτη που σκοράρει. Είναι σαν να μην βραβεύεις την προσπάθειά του. Και εγώ θα πω ότι ο Μπακασέτας ενδεχομένως να βρει και περισσότερους χώρους τώρα που θα λείπει ο Τσικίνιο. Και να σου πω πιο ψηλά πρεσάρι, βέβαια. Σωστό, μαζί σου κι εγώ. Και κάτι άλλο για τον Μπάκα, ότι όπως και να το κάνεις, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, τα παιδιά που είναι Ελληνόπουλα, ξέρουν αλλιώς τα ντέρμπι και αντιλαμβάνονται αλλιώς την κρισιμότητα των αγώνων. Εγώ θα έβαζα Μπακασέτα λοιπόν σήμερα και νομίζω ότι έχει πιθανότητα να ξεκινήσει η σχέση μου να είναι. Μπροστά ο Φώτης Ιωαννίδης περιμένει πολλά ο ίδιος από τον εαυτό του, περισσότερο γιατί είναι φρυταράς και απλά περιμένει να πάρει μπρος στο βαθμό που θέλει. Και Τετέ Πελίστρη βλέπω στα άκρα, νομίζω ότι δεν θα αρχίσει ο Τζούρισιτς και θα πάει με ό,τι καλύτερο πόνταρε αρχικά ο Αλόνσο στο χτίσιμο αυτής της ομάδας για να πάρει το ντέρμπι. Με αυτό και με πολύ κόσμο ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πάρει την νίκη σήμερα στο αιώνιο ντέρμπι. Ωραία. Είσαι το βράδυ. Το βράδυ σήμερα έχει Νίκο Αθανασίου, γιατί έχω το live στην εκπομπή στο Μόνο Μπάλα, στο Sky. Ωραία. Θα έχουμε συνδέσει συνεχώς με ΆΚΑ, οπότε δεν θα προλάβω σήμερα. Θα βάλει πλάτη ο Νίκος και το χρωστάω. Το κρατάμε, το σημειώνουμε. Ωραία. Καλή σου μέρα, Νίκο. Να είστε καλά. Ήταν ο Νίκος Παγκάκης για το